Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Γενικώς όλα τα νομοθετήματα τα οποία έρχονται να ενσωματώσουν κοινοτικές οδηγίες έχουν έναν προβληματικό χαρακτήρα εξορισμού. Πρέπει να τηρηθεί δηλαδή μια ισορροπία ανάμεσα στο πνεύμα της οδηγίας, στις ελάχιστες απαιτήσεις που αυτές κατά περίπτωση δίνει και στην προσαρμογή του στην ελληνική πραγματικότητα. Από όσες έχω δει τώρα από την μικρή εμπειρία μου, βλέπω ότι γενικώς υπάρχει μια προβληματικότητα σε αυτή την μετάφραση. Συνήθως δηλαδή στηρίζεται η κυβέρνηση στο να κάνει μια καταλέξη μετάφραση του κειμένου με ελάχιστη προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα και αυτή είναι η εντύπωση που μου δίδεται και τώρα. Καταρχήν είμαστε σε μια χώρα που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχει δοκιμαστεί από αυτό που λέγεται δημιουργική λογιστική στο δημόσιο. Και δυστυχώς το δημόσιο ήταν ένα κακό παράδειγμα και για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα αυτά που έχουμε ζήσει μέχρι στιγμής. Βέβαια δεν τα έχουμε δει υπό τη μορφή καταρρεύσεως επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τα έχουμε δει υπό τη μορφή καταρρεύσεως επιχειρήσεων στην Αμερική. Και θα πρέπει να λαμβάνει κάποια μέτρα το ελληνικό κράτος, ώστε να μην τα δούμε εδώ. Υπ' αυτή την έννοια βλέπουμε ότι ουσιαστική βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση δεν υπάρχει. Μπαίνει μέσα ένας έλεγχος αυτός τον οποίο θα κάνουν οι ορκωτοί λογιστές. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι και ο ειδικότερος για να πω το τι γινόταν μέχρι σήμερα, αλλά αυτό που με προβληματίζει από άλλους τομείς στους οποίους έχω εμπειρία είναι αυτή η συναλλαγή η οποία υπάρχει ανάμεσα στον ελεγχόμενο και στον ελεγκτή. Και εδώ είναι και θέμα, μπαίνει μία άλλη παράμετρος, η παράμετρος του μεγέθους, του σχετικού μεγέθους των επιχειρήσεων. Όταν έχουμε μία τεράστια επιχείρηση ελεγκτική, είναι βέβαιο ότι και μία μικρότερη ελεγχόμενη, είναι βέβαιο ότι η ελεγκτική επιχείρηση δεν έχει και τόσο μεγάλη ανάγκη εντός εισαγωγικών την ελεγχόμενη επιχείρηση, διότι είναι ένα απεριελάχιστο ποσοστό του κύκλου εργασιών της, η συγκεκριμένη δραστηριότητα, άρα μπορεί να έχει κάποια σχετική ανεξαρτησία. Από εκεί και πέρα είναι κατά πόσον έχει κίνητρο η ελεγχόμενη επιχείρηση να επιζητήσει τις υπηρεσίες αυτής της συγκεκριμένης. Αντιθέτως, υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια τεράστια ελεγχόμενη επιχείρηση, η οποία έχει και μπορεί να προσφέρει ένα μεγάλο κύκλο εργασιών, και μια πολύ μικρή ελεγκτική, ένα μικρό γραφείο. Και εκεί αυτή η δυσαρμονία μεγεθών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και τα έχουμε δει αυτά τα προβλήματα να δημιουργούνται σε οποιοδήποτε κλάδο πάμε να κάνουμε επιστοποίησεις. Αυτός είτε κλάδος λέγεται επιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων, είτε αυτός λέγεται που θα το ζήσουμε σε λίγο επιστοποίηση ενεργειακής αποδόσεως κτηρίων, είτε αυτό λέγεται τελικά η πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας των οικονομικών και της παρακολουθήσεως των οικονομικών μιας επιχειρήσεως, όπως αυτό προσπαθούν να κάνουν οι ορκωτοί ελεγκτές. Έχουμε λοιπόν αυτή την ανισορροπία, την οποία θα μπορούσε με έναν τρόπο και θα προτείνω έναν τρόπο, φυσικά οι προτάσεις μας δεν ακούγονται και πάρα πολλές φορές από την κυβέρνηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει η δημιουργία του Μητρώου και μέσω ενός καταλλήλου μηχανισμού να γίνεται με τυχαίο τρόπο και όχι με άμεση συναλλαγή του ελεγκτή με τον ελεγχόμενο. Μπορεί δηλαδή κάθε εταιρεία ελεγκτική, η οποία δημιουργείται τώρα, να επιλέγεται από την επιχείρηση, από το κράτος, με κάποιον τρόπο, με κλήρωση ή με τυχαίο τρόπο. Αυτό θα σπάσει αυτή την σχέση, την άμεση, δηλαδή δεν θα μπορεί να απειλήσει η μεγάλη ελεγχόμενη εταιρεία τον ελεγκτή και να του πει ότι εάν δεν μου βγάλεις τα αποτελέσματα που θέλω ή αν δεν κάνεις τα στραβά μάτια σε ορισμένες ατασταλίες, εγώ δεν πρόκειται να σου ξαναδώσω δουλειά. Και υπάρχει και το εξής που επίσης ακούγεται τακτικά, και θα φροντίσω και να μην σου δώσει κανείς άλλος δουλειά. Αυτό είναι γνωστό ότι συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Η ανεξαρτησία δηλαδή του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο είναι το βασικό το οποίο θα έπρεπε να φροντίζει να κάνει το νομοσχέδιο, μιας και μιλάμε επί της αρχής. Εδώ αναφέρεται στο άρθρο 38, βέβαια επί της αρχής μιλάμε, αλλά νομίζω ότι το άρθρο 38
έχει ορισμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να υπάρχει η ανεξαρτησία. Θα σας διαβάσω μόνο μία από αυτές για να πείτε εσείς, κύριε Υπουργέ, αν το θεωρείτε ικανοποιητικό. Κάθε χρόνο επιβεβαιώνει γραπτός στην Επιτροπή Ελέγχου την ιδιότητα της ανεξαρτησίας του έναντι της ελεγχόμενης οντότητας. Αυτό τι ακριβώς σημαίνει? Επιβεβαιώνει με δική του δήλωση, δηλαδή αν δεν είναι ανεξάρτητος ή ανεξάρτητος σημαίνει συμμετοχή στο κεφάλαιό του της ελεγχόμενης εταιρείας, μόνο τότε δηλαδή υπάρχει κάποια σχέση. Όταν υπάρχει μια οικονομική σχέση που υπάρχει εκ των πραγμάτων, προσφέρει ο ένας υπηρεσίες στον άλλο, δεν υπάρχει κάποια σχέση και δεν θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να γίνεται εναλλαγή? Τον τρόπο σας τον είπα, βέβαια είναι δικό σας θέμα. Το δεύτερο, κάθε χρόνο γνωστοποιεί στην Επιτροπή Ελέγχου τη φύση και έκταση άλλων υπηρεσιών που προσφέρθηκαν στην ελεγχόμενη εντότητα πέραν των υπηρεσιών διενέργειας των υποχρεωτικών ελέγχων. Αυτό είναι που θα δώσει την ανεξαρτησία. Δεν νομίζω κανείς να το θεωρεί αυτό σοβαρό. Και ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα, στην άδεια ασκήσεως από τρίτες χώρες. Εδώ πέρα πραγματικά θα ήθελα κάποιες περισσότερες διευκρινήσεις, διότι λέει ότι υπάρχει αρχή της αμοιβαιότητας. Σε ποιες χώρες αναφερόμαστε, από πού κυρίως ξέρουμε ότι υπάρχουν ελεγκτές από τις ΗΠΑ, θα υπάρξουν και από άλλες χώρες, και πώς θα ισχύσει η αρχή της αμοιβαιότητας? Θα έχουμε δηλαδή Κινέζους ελεγκτές, εισαγωγή Κινέζων ελεγκτών? Τι ακριβώς σημαίνει? Και επίσης όλα αυτά στο άρθρο 41, οι λεπτομέρειες που αναφέρονται για την εγγραφή και την εποπτεία των ελεγκτητών οντοτήτων τρίτων χωρών είναι, νομίζω, πολύ θολά και ακαθόριστα. Θα ήθελα σε αυτά εδώ να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα του τι ακριβώς και πώς προβλέπει από εδώ και πέρα ότι θα κινηθεί αυτή η διαδικασία και τι πρέπει να προβλέπουμε από όλο αυτό το νομοσχέδιο και την εφαρμογή του στο άλλο, τι πρέπει να περιμένουμε μάλλον, τι θα γίνει στο μέλλον και τι πρέπει να περιμένουμε από αυτό. Τέλος, για το θέμα των προσόντων, παρόλο που έχει αναφερθεί, νομίζω είναι ένας κακός ιονός το να πηγαίνουμε στη σημερινή εποχή, στο 2008, είτε αυτό λέει η νομοθεσία, η οδηγία στο πρωτότυπό της, είτε δεν λέει αυτό. Βέβαια, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο διαφωνεί ότι αυτό λέει η νομοθεσία, και μάλιστα λέει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο ότι... δεν έχω ακριβώς το χαρτί μπροστά μου, αλλά λέει ότι η οδηγία λέει ότι πρέπει να έχει παρακολουθήσει μαθήματα πανεπιστημιακού επίπεδου. Εδώ πέρα, δηλαδή, επειδή το αγγλικό σύστημα, ξέρουμε, και το αμερικάνικο πώς δουλεύουν, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια κολέγια, κάποιοι κύκλοι σπουδών, τους οποίους παρακολουθεί κάποιος και μπορεί να μην αποφασίσει τελικά να μην λάβει πτυχίο. Σε αυτό το πράγμα αναφέρεται η οδηγία, και εδώ πέρα την έχουμε κάνει ότι οποιοδήποτε τελειώνει το λύκειο, επειδή τελειώνοντας το λύκειο θα μπορεί να πάει σε πανεπιστήμιο, άρα θεωρείται ότι έχει και αυτές τις δυνατότητες. Μιλάμε δηλαδή ότι η οδηγία γράφεται έχοντας υπόψη το αγγλοσαξονικό σύστημα, και εμείς την ενσωματώνουμε εδώ έχοντας υπόψη το δικό μας, το οποίο προφανώς είναι διαφορετικό. Είναι του γερμανικού προτύπου, τέλος πάντων, το οποίο δεν προβλέπει αυτά που προβλέπονται εκεί. Εδώ πρέπει να το δούμε, μην πάμε και κάνουμε μια καταβαράθρωση των προσόντων, και μην αυτό που έχει αναφερθεί ότι θα πηγαίνει κάποιος απόφοιτος λυκείου να ελέγξει απόφοιτο πανεπιστημίου. Έχοντας αυτές τις παρατηρήσεις, θα πω ότι καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο.